Και πάμε ένα τελείως διαφορετικό βιντεάκι από άγραφα Βρετανίας, από γέφυρα Κουράκου, Καρδίτσα 81, δεξιά, Μουζάκι 54 δεξιά και Άρτα 81. Πάρτε μια γεύση. Δήμος Αργυθέας λέτε. Αφήσαμε πίσω Καταφύλλη, Αργύρη, Γρυπιανά, Μάραθο, Μάραθο Αργυθέας, Καρδίτσες, όπως θέλετε πείτε το. Και πάμε για Μουζάκι. Έχουμε 2 ώρες δρόμο. Διανύσαμε περίπου από Γρυπιανά που ξεκινήσαμε, γύρω 40 λεπτά. Και τώρα πάμε για Μουζάκι, Καρδίτσας. Και τις περίφημες σύραγγες. Μπαίνεις μέσα και δεν βλέπεις την τύφλα σου. Ανάβουμε τα φώτα από τώρα. Μπαίνεις μέσα και πρέπει για ένα λεπτό να... Εσείς βλέπετε, αλλά εγώ δεν βλέπω τίποτα, να ξέρετε. Αν έχει τίποτα κάτω, βάλαμε μεγάλη σκάλα. Θερμοκρασία έξω ήταν 35 βαθμοί. 5 Αυγούστου 2022. Μπήκαμε με 35 βαθμοί και τώρα έχει 31, δεν το βλέπετε εσείς. Δεν βλέπεις τίποτα. Από 30 πίσω από εκεί τώρα θα πάει 35. Συνεχίζουμε για Μουζάκι, Καρδίτσες. Να πούμε λίγο για τα γλέντια που έρχονται. Είναι πολλά τα γλέντια που έρχονται. Αύριο έχουμε Τροβάτη Βρετανία, θα παίρνουμε στη κι άλλη σειρά. Δεν προλάβαμε να βγούμε τη μία, παίρνουμε στην άλλη. Είναι μικρή εντάξει. Αύριο έχουμε Τροβάτη Βρετανία. Με Θωμά Βούζα Κλαρίνο, Πόπι Καραμπά. Εντάξει, είχαμε ένα, ας μην τον αναφέρω γιατί παλεύεται ο άνθρωπος. Τελικά βάλαν Κώστα Εγκλέζο. Είχαν ένα που το έχει κάνει συνήθεια πλέον στα πανηγύρια. Δεν λέμε ονόματα, βρείτε το μόνοι σας. Το έχει κάνει συνήθεια να κλείνει πανηγύρια και μετά να λέει δεν μπορώ. Και μετά να λέει δεν μπορώ. Βρήκαμε και αυτοκίνητο με ένα σωρό εμπόδια απέναντι. Πέτρα να πάει σύννεφο από ό,τι βλέπετε και εμείς πρέπει να επιλέξουμε δρόμο. Και οπότε την περνάω αυτήν και από κάτω. Είναι χαμηλό το αυτοκίνητο. Και σου να βγούμε τη μία σύραγγα τη δεύτερη, να παίρνουμε στην τρίτη. Παίρνω τον Αρβουλίδο από Βοντατζής. Ξέρω ότι δεν ξεχνά το πανηγύριο, μην φοβάστε. Είπαμε για Τροβάτη Βρετανίας αύριο 6 Αυγούστου. Έχει Θωμά Βούζα, Πόπι Καραμπά και Κώστα Εγκλέζο. Έχει, είπαμε έναν άλλο, βρείτε το μόνοι σας. Το συνηθίζει, παίρνει προκαταβολές. Ονόματα δεν λέμε, είπαμε βρείτε το μόνοι σας. Και μετά λέει δεν μπορώ να έρθω από την προκαταβολή σου ούτε τίποτα πίσω. Τέλος πάντων. Αύριο 6 Αυγούστου όλοι στον Τροβάτο. Και μετά έχουμε 10 Αυγούστου. Πολλά τα γλέντια βέβαια δεξιά αριστερά εδώ πάνω στα βουνά. Και εδώ πέρα κάπου έχει αργηθεί, αλλά δεν μπορώ να, δεν το θυμάμαι τώρα πού και τι και πώς. Εδώ που είμαστε εγώ, οπότε δεν βλέπω τίποτα. Είπαμε εσείς βλέπετε, εγώ δεν βλέπω. Άντε, είχα και τα φώτα κλειστά. Δεν παλεύω με ο άνθρωπος με τίποτα. Βάλαμε και μεγάλη σκάλα για να το πούμε. Ρωσιά στο φουλ, είπαμε. Και η Αργυθέα εδώ πέρα κάτι είδα, δεν θυμάμαι τώρα να μην πω λάθος καλλιτέχνης ποιος έχει την κάνει, την τυράνη. 10 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, όλοι στα Γρυπιανά. Γρυπιανά Αργυθέας. Έχει εγώ τζαμπά, το φίλο μου στο Γιώργο του Καραχρήστη, τον ανερχόμενο και πουλάει προσκόμενο. Γεια σου φίλε Γιώργο Καραχρήστο, δύναμη, σ' αγαπάμε. Και σένα εγώ φυσικά, έτσι, δεν το συζητάμε. Είσαι μία και ανεπανάληπτη.
Και φυσικά Κλαρίνο, ποιος άλλος, ο μεγάλος, ο Νεκτάρος Κοκόνης από την Αύπακτο, αδερφός. Γεια σου Νεκταράκι, παίξε μας το κλαρινάκι που σε έλεγε και κάποιους άλλες. Νεκταράκης, ο κοινός αποδεκτός από όλους τους τραγουδιστές. Ποιον θα κλείσεις, πρώτον, τον Νεκταράκι. Γιατί δεν έχει δική του ομάδα όπως έχουν οι άλλοι τραγουδιστές, όπου τον καλεί το καθήκον. Και φυσικά όλοι οι τραγουδιστές οι μεγάλοι τον θέλουν. Αυτά από την όμορφη διαδρομή επάνω στα βουνά της Αργυθέας και πιο πάνω είναι στον τύμπανο τυράχι που λέγεται το τραγούδι. Ό,τι βλέπετε. Τουλάχιστον εδώ έχει άστρο, δεν είναι σαν τα άγραφα που έχουν χωματόδρομο. Ας χαιρετήσω τους φίλους μου στα Γρυπιανά. Πρώτα θα αρχίσω από τον φίλο μου, τον Αστέρι, τον Αντρέα. Θέλει να πάρει όλη τη δόξα από το Μπίλια. Μου είπε να τον φέρω. Γεια σου φίλε Αντρέα. Μετά το φίλο μας τον Γιώργο. Τον Ηλία τον μάχη μου που τον παρακαλώ να τον πάρω για δουλειά εδώ πέρα. Είναι δύσκολο, δεν μπορώ, λέει, τον κάμπο. Όπως όλοι οι ουρανοί βέβαια δεν μπορούν τον κάμπο. Ξαναμπαίνουμε πάλι στη καινούργια σύρρυγα. Τα φώτα τα έχουμε ανοιχτά. Τα έχουμε. Ευτυχώς δεν έρθει κανένας. Απίστευτο, στην κάμερα θα είναι φανταστικά. Αλλά εγώ από εδώ δεν βλέπω τίποτα. Πρέπει να συνηθίσουν τα μάτια. Τώρα δεν βλέπετε εσείς τίποτα βέβαια, αλλά βλέπω εγώ όμως. Το αντίθετο γίνεται. Είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και είπαμε, χαιρετώ τον φίλο μου τον Ηλία εκεί πέρα που γνώρισε στα Γρυπιανά. Φίλε Ηλία, έλα κάτω στον κάμπο για δουλειά να κάνουμε χρυσές δουλειές. Είμαι σίγουρος για σένα. Και τελευταίο αφήνουμε τον Γιώργο τον Πατήλα. Τον Γιώργο τον Πατήλα και τον Παναγιώτη Μπουσιωρία. Με τις πισταριές εκεί στην Αθήνα. Και τον Γιώργο τον Πατήλα, το μεγαλύτερο μηχανικό όλων. Άφησε τα αυτοκίνητα όλα ανικανοποίητα στην Αθήνα εκεί πέρα και ο κόσμος ψάχνει για μάστορα. Φίλε Γιώργο Πατήλα, γύρνα πίσω στην Αθήνα να φτιάξει τον κόσμο τα αυτοκίνητα. Να φτιάξει τον κόσμο τα αυτοκίνητα, πώς θα έρθει να σε ακούσει εδώ πέρα, όχι εσένα, την ορχήστρα που έχεις φέρει στα Γρυπιανά εδώ πέρα. Χαιρετίζω και το καφενείο εδώ πέρα στα Γρυπιανά. Ένας πολύ καλός άνθρωπος, βέβαια το όνομα δεν το γνώρισε, δεν πειράζει. Και εσάς, όλους τους φίλους μου, τους διαδικτυακούς, που σίγουρα θα θέλατε να δείτε το βιντεάκι. Όχι μόνο Μπίλια και άγραφα. Έχουμε και στα βουνά της Αργυθέας, στον τύμπανο Στεράχη. Μια πανέμορφη διαδρομή. Που στις 3 ώρες δρόμος που να φτάσουν δεν έχεις να δεις κάτι άλλο. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Ανεβαίνεις 1500-2000 υψόμετρο, κατεβαίνεις στα 600 από ό,τι κατάλαβα. Λίγο πολύ όλα τα βουνά τα ίδια, δεν ξεχωρίζουν. Τι άγραφα Βρετανίας, τι Βρακενά και Αργυθέα Καρδίτσας. Και βλέπουμε έχουμε σαγρέ η άσφαλτο σκάγκο για τον λόγο ότι πρέπει το χειμώνα να ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα. Και με αυτά θα κλείσω το βιντεάκι μου αφού θα ανεβούμε στη γέφυρα. Πιστεύω ότι θα τη δείτε τώρα. Δεν έρχεται αυτοκίνητο να μας κόψει. Κάνουν και μπάνιο κάτω, έχουν τις ξαπλώστρες στις άντες. Θα πούμε τις ώρες δοσιά. Πάρτε μια γεύση. Οι άνθρωποι δροσίζονται εδώ πέρα. Το αυτοκίνητο Γιώτα Καπανί, 93 τάδε, υποδίζει. Δεν σωστά και βάζω άλλα τα νούμερα για ευνόητους λόγους. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να έφερε τη λεγάμινή του. Ό,τι είδατε, είδατε φίλοι μου. Να είστε καλά. Ένα διαφορετικό βιντεάκι είπαμε. Μην μου γράφετε, δεν θέλω να μου γράφετε που τον έχω τον αρχηγό. Και να ξέρετε πιο πάνω εδώ, άντε να σας το πω, μιας και που είναι.
Είναι στη συλλαλητήριο για τις ανεμογεννήτρες. Έχουν συγκέντρωση για αυτοί που θέλουν να πούνε ανεμογεννήτρες. Εδώ πιο πάνω υπάρχει αστυνομία, υπάρχει αστυνόμευση γενικώς, γιατί μπαίνουν ανεμογεννήτρες λίγο πιο πάνω τώρα που θα ανεβούμε. Εντάξει, κάπου εδώ πάνω είναι ο πύλιος. Δεν είναι σήμερα, θα έρθει αύριο λέει. Τώρα μην πείτε να πάρω θέση για αν πρέπει να πούνε ανεμογεννήτρες ή όχι. Επειδή φτάνουν σε μία πινακίδα, θα σας αφήσω εδώ λιγάκι να δείτε μάλλον. Ελληνικά 21 αριστερά, Καλλικό 15 και Πετρουτό 3 αριστερά. Εμείς συνεχίζουμε και πάμε για Μπουζάκι. Όλο θέλω να σας το κλείσω και να σας το κλείνω γιατί είναι πανέμορφη η διαδρομή, αξίζει να τη δείτε. Ο συνοδηγός κουράστηκε, κρατάει την κάμερα και πρέπει να κλείσει την κάμερα. Να είστε καλά, καλοί μου φίλοι. Χαιρετισμός. Απολαύστε τα τελευταία δευτερόλεπτα.